Καλησπέρα, είμαι ο Blind Club Triple Crown, σε όλο ένα βίντεο μαζί. Έχουμε σε εξέλιξη το Clan Chest, είμαστε 7 στα 10, πάμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα θέλω να σας δείξω μια deck την οποία την είδα από το leader της Clan, τον Bronson. Είναι αυτή, 3,5, έχει μέσα Bowler, Mega Minion, Electro, Zap, Dart Goblin, Log, Lightning και Tombstone. 3,5, το Lightning είναι από τις κάρτες τις οποίες συνήθως δεν παίζω. Θεωρώ ότι είναι λίγο ακριβό το εξέλιξη του. Πάμε να παίξουμε ένα 2v2 και μετά να δοκιμάσουμε κατευθείαν και σε ladder. Όλη λογική της deck είναι ο Bowler με τον Electro και το Lightning. Αυτά τα τρία ουσιαστικά. Και επειδή τη δοκίμασα λίγο, είναι πάρα πολύ δυνατή όταν φτάσει ο Electro υγιής. Πίσω από τον Bowler. Εδώ στο παίκτη μας έκανε ένα freeze. Και Lumberjack και Balloon. Εδώ θα πιεστούμε λίγο και μήπως χάσουμε και το Tower. Ναι, το χάνουμε. Δεν είχαμε elixir. X26 του αντίπαλου Tower. Το Mega Minion εδώ δυστυχώς κλειδώνει στον Bowler πρώτα. Ωραία. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε από αριστερά. Ο συμπαίκτης μας παίζει άμυνα, εμείς παίζουμε από αριστερά στην επίθεση. Έχουμε το Lightning, δεν θα το χρησιμοποιήσω όμως, γιατί δεν χρειάζεται. Φτάνει το Balloon, ο Electro. Εδώ γίνεται αρκετή ζημιά. Εδώ στο παίξι μας πετάει μια fireball. Για μένα δεν χρειάζονταν απαραίτητα. Μπαλούν, εκεί έχουμε το Dark Goblin. Η βόμβα του μπαλούν θα μας πάρει το tower. Δεν προλάβαμε ούτε να φτάσει τον μπαλούν, ούτε να κάνουμε lightning. Τα δύο αυτά μπορούν να μας παίρνουν το triple crown. Αλλά τελείωσε ο χρόνος, καθώς μας κράτησαν το tornado. Πάμε να δοκιμάσουμε τη τύχη μας και στο ladder. Στον αέρα ίσως λίγο χάνει αυτή η deck. Ξεκινάμε πάντα με τον Bowler. Μια έλξη θα βάλω τον Electro, όπως και τον Dart Goblin. Έχει Archers.
Ο γιγαντάς δεν θα φτάσει. Εδώ περιμένουμε ο Μπόλερ να αρχίσει να κάνει δουλειά. Θα γίνει ζημιά μέχρι να... ενεργοποιηθεί ο Μπόλερ. Το Mega Minion είναι πάρα πολύ δυνατό. Άμα θα κάνει ηλέκτρο εδώ, ένα, δύο, τέλος. Δεν κάνει άλλο. Level 4 bowler μας. Θα μπορούσε να ήταν και λίγο καλύτερα. Ο Electro Bowler και το Dart Goblin δεν έχουν κανένα θέμα με το Graveyard, αλλά συνδυαστικά με το Giant θα γίνει ζημιά. Αλλάζει Tower. Έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό, ο καθένας από ένα lane. Δεξιά δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλη επίθεση. Θα χάσουμε το tower. Τη στιγμή που είχαμε αρχίσει επίθεση αριστερά, δεν γινόταν να βγάλουμε άμυνα. Και έτσι δεν καταφέραμε να στηρίξουμε την επίθεσή μας. Ωραία. Tombstone. Level 9, που σημαίνει ότι τα spirit δεν τα σκοτώνει. Το tower μας. Σημαντική λεπτομέρεια για το αν θα αφήνουμε τα Fire Spirits μόνα τους. Goblin Barrel. Πίσω δέχτηκα μια επίθεση με το... δεν κόβει μπάρε το αντιπάλου. Εδώ γίνεται ζημιά. Δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε μια καλή επίθεση. Level 9. Η Βαλκυρία. Έξι Executioner. Ξέρω αν έχω δει πολλές φορές εξάρι Executioner. Εδώ μπορεί και να χάσουμε το Tower. Φυσικά με τα Elite. Κυρίως σαν πους. Μέσα στα 55 δευτερόλεπτα πρέπει να πιέσουμε. Η Βαλκυρία είναι εξαιρετική εκεί. Το Lightning τρώει τα Elite, αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι. Ο
Grinder. Θα γίνει ζημιά. Έχουμε χάσει. Τρία, δύο, ένα, τέλος. Οκ. Μου καταφέρει να πάρουμε μια νίκη. Να παίξουμε άλλο ένα τελευταίο. Level 10. Ξεκινάμε τον ηλέκτρο μας πίσω, κλασικά. Ωραία. 10 μάγο, 8 βαλκυρία σε normal πλαίσια. Τώρα δεν έχουμε κάτι. Δεν ήθελα να χαλάσω το lightning. Εδώ θα γίνει η δουλειά όμως. Δεν θέλω να πλησιάσει. Βάλαμε Tombstone και lightning. Και lightning. Χαλάσαμε αρκετό elixir. Στα 9 είναι το κομμό μας για να δούμε. Παίξω από την ανάποδη. Ο ηλέκτρο. Κλασικά περνάει μπροστά. Ο μπούλερ μας δεν κρατηθεί. Μας το 1-14. Ζάω από τον αντίπαλο. Dart Goblin θα κάνει λίγο δουλειά. Είμαστε πίσω όμως. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε ένα push. Μεγκα Μίνιον για το Hog του, το οποίο όμως θα κάνει τη διαδρομή του. Έχουμε και Log και Bowler, κάνει Zap. Βάλαμε τον ηλέκτρο μας. Και 539, κατευθείαν hog. Το level 6 tombstone ίσως είναι λίγο αδύναμο. Έχουμε μπει στο overtime. Νομίζω ότι δύσκολα δεν θα χάσουμε. Ένα hog του μένει και να φτάσει το log που θα φτάνει και το zap. Να δούμε. Τελειώνει το overtime. 1-0. Μάλιστα, θα πήραμε σοπαλία. Δεν ξέρω τι έκανε, δεν έβαλε το hog. Σίγουρα είχε κάνει cycle. Έπαιξε άμυνα. Πάει πάρα πολύ γρήγορα το Clan Chess. Νομίζω είναι το πιο γρήγορο που έχω δει και
Έχουμε 32. 75 έχει όμπι. Έχουν πολλοί παίχτες από πάνω από 30, ας πούμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παίξουμε άλλο ένα. Περίεργη ισοπαλία, δεν ξέρω, ξεχάστηκε. Είχε το χόγκ, πιστεύω θα φτάνε. Ξεκινάμε τον μπόουλερ. Κάνουμε lightning, τρώμε το tombstone, ο bowler θα προλάβει να κάνει ένα χτύπημα μόνο. Hog, level 6, το hog του σχετικά χαμηλά. Θα είχαμε θέμα με τα νέα ψηλότερο, έτσι όπως βγήκε η άμυνα. Περίπου τα ίδια. Με το bowler. Mega Minion βλέπω. Έχει fireball. Το Mega Minion καθαρίζει το bowler. Έχει και αντίπαλο tombstone, αρκετά παρόμοιο. Deck. Κάνουμε το lightning, δεν είναι αρκετό για να σκοτώσει τελείως το hog. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Εδώ ήρθε fireball, ωραία. Δεύτερο κάνουμε lightning στο tombstone και δεύτερο bowler. Έχει hog, κάνει fireball, το hog δεν θα φτάσει. Dark goblin και mega minion. Τα tombstone καταφέρει και κρατάει τις άμυνες. Εδώ έχουμε electro log, bowler δεν θα φτάσει ποτέ το hog. Για να δούμε τώρα μήπως καταφέρουμε να κάνουμε ένα push. Αλλά τραβήθηκε η προσοχή του bowler. Δεν μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στο tower. Βάζουμε Gaminion. Έχουμε Electro. 17 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι υπάρχει νικητή. Κάνει μια fireball 200 και ένα log. Μας άφησε 35 στο tower, αλλά πήραμε την ισοπαλία. Πρώτες εντυπώσεις από αυτή την deck είναι ότι δεν την έχω δοκιμάσει, αλλά κρατάει στην άμυνα. Μπροστά είναι το θέμα της. Ίσως με λίγο καλύτερο lightning και καλύτερο bowler μπορέσετε εσείς να πιέσετε περισσότερο. Αυτή ήταν πάντως την deck. Αν σας άρεσε το βίντεό μας, αφήστε ένα like στο κανάλι μας στο YouTube. Τσεκάρετε τη σελίδα μας στο Facebook, όπου υπάρχει link στην περιγραφή. Και ακολουθήστε μας στο Twitter. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια.